Κυρία Τηλιγεωρίδου, κύριε Δελή, να καταστήσω σαφές καταρχήν ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη λειτουργία των ΚΕΘΙΑΠ και δεσμεύεται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση στη χώρα, διότι πραγματικά στο κομμάτι αυτό της αποκατάστασης πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, ο δημόσιος τομέας απουσιάζει. Κυρία Τηλιγεωρίδου, θα ήθελα να σας επιστρέψω το χαρακτηρισμό περί αδιαφορίας. Η δική σας κυβέρνηση ήταν αυτή που αδιαφόρησε. Το μόνο που σας ένοιαζε ήταν να γεμίσετε τις δομές με προσλήψεις, με συμβάσεις και όχι να δώσετε μόνιμες λύσεις, και δεν σας ενδιέφερε πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι δομές μετά. Αυτό συμβαίνει και τώρα με τα ΚΕΘΙΑΠ. Τα ΚΕΘΙΑΠ λειτουργούσαν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Από τον Ιούλιο του 2019 το είχαμε καταστήσει σαφές και προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Σας θυμίζω τους 4.000 συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που καταφέραμε, απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που καταφέραμε και ανανεώσαμε τη σύμβασή τους για έναν ακόμη χρόνο επιπλέον σε δομές και φορείς του Υπουργείου Υγείας. Δυστυχώς, το δεύτερο πακέτο απασχολουμένων από προγράμματα του ΟΑΕΔ, 5.500 απασχολούμενοι, εκ των οποίων 600 δομές του Υπουργείου Υγείας, δεν καταφέραμε να ανανεώσουμε τις συμβάσεις αυτές. Αυτά βεβαίως τα γνωρίζατε κι εσείς. Ξέρατε ότι κάποια στιγμή θα λήξουν οι συμβάσεις, όταν επί δική σας διακυβέρνησης δρομολογήσατε τα συγκεκριμένα προγράμματα. Γνωρίζατε δηλαδή ότι μετά το τέλος της διάρκειας των προγραμμάτων αυτών έπαυαν αυτόματα και οι συμβάσεις των εργαζόμενων σε αυτά και δεν είχατε προετοιμαστεί προκειμένου να δώσετε μόνιμες λύσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κέντρων αυτών. Το αφήσατε να εξελιχθεί φυσιολογικά και βεβαίως έληξαν οι συμβάσεις. Κάτι που θα συνέβαινε και με τους άλλους 4.000, αλλά καταφέραμε και εξασφαλίσαμε πόρους που υπήρχαν διαθέσιμοι, γιατί είναι θέμα διαθεσιμότητας των πόρων από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να τους έχουμε για έναν ακόμη χρόνο στο σύστημα υγείας. Τα λέω αυτά, όπως σας είπα, σε απάντηση περί αδιαφορίας και να αναδείξω την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνησή σας αντιμετώπισε τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας. Παράδειγμα προχειρότητας, δυστυχώς, είναι και το ΚΕΘΙΑΠ του Άργους Οριστικού. Το παραλάβατε με 15 μόνιμους υπαλλήλους, χωρίς να μπορεί να υποστηρίξει κλειστή νοσηλεία, πέραν των 2-3 περιστατικών. Και τι κάνατε, το στελεχώσατε με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, επεκτείνοντας τη λειτουργία του, χωρίς να σας έχει απασχολήσει τι θα γίνει όταν λήξει ο χρόνος σύμβασης των 15 αυτών εργαζομένων. Και έρχεστε σήμερα και μας εγκαλείτε για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω εγώ με βεβαιότητα είναι ότι εμείς δεν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα, θέλουμε να δώσουμε μόνιμες λύσεις και θα δώσουμε. Και χωρίς να κάνουμε κριτική για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων. Σίγουρα, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος των ΚΕΘΙΑΠ δεν είναι αυτός ενός μικρού νοσοκομείου στο οποίο παρέχεται κλειστή νοσηλεία. Τα ΚΕΘΙΑΠ μπορούν να αποτελέσουν μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, με τους ασθενείς να προσέρχονται και να λαμβάνουν τη θεραπεία τους και την αγωγή τους και να επιστρέφουν στο σπίτι τους. Έχουμε αξιολογήσει τις προτάσεις των επιστημονικών φορέων, έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, όπως σας είπα, για την αποκατάσταση και στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε στη θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης, τόσο στα νοσοκομεία που έχουν κλινικές φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης, όσο στα ΚΕΘΙΑΠ και στα ΚΑΑ και στις μονάδες κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας. Η ομάδα αυτή αποκατάστασης είναι ουσιαστικά αυτή που θα δώσει ζωή και στα ΚΕΘΙΑΠ και θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες αποκατάστασης. Ευχαριστώ πολύ.